Άρα εσείς τι βλέπετε στην σύγκρουση αυτή που λένε κάποιοι, εγώ δεν είμαι ειδικός, ότι μια υποψηφιότητα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας που θα υπάρχει αρχή, μέση και τέλος είναι το πολύ μεγάλο φαβορί έναντι του κύριου Γιαννακίδη, ο οποίος βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ασχέτως ότι λένε κάποιοι, οι πολίτες 3,5 χρόνια και οι δημοσκοπήσεις εδώ τα δείξαν, τα ευρήματα που είχαμε εμείς στα επίσημα ως κανάλι, δεν γνωρίζουν καν αν υπάρχει περιφερειάρχης και περιφέρεια. Είναι, θεωρούν δηλαδή ότι είναι σε αποσύνθεση αυτή η κατάσταση. Γιάννη, και τα λένε οι πολίτες αυτά, τα λέω. Γιάννη, ο κύριος Παυλίδης στις προηγούμενες εκλογές, αν και πολλοί τον θεωρούσαν καμένο χαρτί, όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, είδατε ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Καμένο χαρτί, ένας που ήταν 12 χρόνια πετυχημένος νομάρχης, δεν μπορώ να το πω αυτό έτσι. Ίσως ήταν, είναι λάθος η έκφρασή μου. 12 ίσως, χρόνια ήταν πετυχημένος νομάρχης Ξάνθης. Όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, αν θυμάστε, όλοι δεν δίναμε καμιά τύχη στο Γιώργο τον Παυλίδη. Λόγω των μουσουλμάνων της Ροδόπης. Φτάσαμε όμως στο να πάρουμε την περιφέρεια. Θυμάστε, τα ποσοστά ήταν... Την πρώτη Κυριακή Ισοπαλίας σχεδόν. Πολύ κοντινά. Άρα, πιστεύω ότι ο Γιώργος Παυλίδης θα είναι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί και πάλι το ψηφοδελτίο μας στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Και τι λέω και σήμερα, ότι αν το κόμμα πιστεύει ότι ο Ντίνος ο Κλητσιώτης μπορεί να συνθέσει αυτό το πάζλ που χάναμε τις εκλογές τις δύο προηγούμενες τετραετίες, ενδεχομένως θα με ενδιέφερε, ναι, ο Δήμος Καβάλας. Τίποτα δεν αποκλείω, τίποτα δεν λέω ότι είναι σίγουρο. Λέω ότι αν, επαναλαμβάνω, αν μπορώ να συνθέσω αυτό το παζλ που χάναμε τις δύο τελευταίες εκλογές στο Δήμο Καβάλας, ενδεχομένως θα είμαι υποψήφιος. Αυτό το όπως είναι μια σαφή τοποθέτηση, βέβαια, όπως την κάνατε. Υπάρχουν όμως ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται αυτονόητα. Δηλαδή, πρώτον, θα βάλετε όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, ότι οι τρεις βουλευτές να στηρίξουν την υποψηφιότητα. Και γιατί το λέω, διότι. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά τώρα. Βεβαίως, γιατί δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί οι τρεις βουλευτές να έχουν αγωνία για να βγει ο Ντίνος ο Κλητσιώτης ή για να πάει πολύ καλά ο Ντίνος ο Κλητσιώτης? Αν έχει κάποιος αγωνία, είναι η Κουρτίδου να ορκιστεί. Λέει τέσσερις είναι, δεν μπορεί. Κάποιος θα στραβοπατήσει. Λέω, θέλω να σου πω. Το βάζω σε μια πρώτη προϋπόθεση που είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό έτσι. Και ψυχρό ακούγεται βέβαια. Είναι ρεαλιστικό. Γιάννη, αυτό δεν θέλει καν συζήτηση. Εξυπακούεται ότι οι τρεις άλλοι βουλευτές, συνάδελφοί μου, θα βγουν και θα στηρίξουν την υποψηφιότητα. Αν θέλει κάποιος... Όχι στο μπαλκόνι. Όχι στο μπαλκόνι. Αν είναι ιδέα. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν, τα ξέρω. Με τον Ερυφυγίδη ανεβήκανε στο μπαλκόνι και από εκείνο τον μπαλκόνι πάσαν όλοι μαζί. Κύριε Χατζημανόλη, τα ξέρω πολύ καλά. Υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις. Εσείς όρους προϋποθέσεις βάζετε κάποιοι στο ζήτημα αυτό, γιατί μπορεί να σας τεθεί σε κεντρικό επίπεδο. Να πω και κάτι άλλο. Τις προάλλες είχε κυκλοφορήσει, είχε δημοσιευθεί ότι ενδιαφέρεται ο Γιώργος Καλατζής. Θα είναι μια άριστη υποψηφιότητα. Αν το θέλει, γιατί εντάξει, όχι. Όμως, αλλά αν το θέλει, γιατί όχι. Ξέρετε ότι κάποια στιγμή μπορεί ο πρόεδρος να πει Γιώργο, Ντίνο. Γιώργο, μα σας είπα, μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα κατέβω. Παρέδωσε το κλειδί του αντιπροέδρου και τη βουλευτική σου έδρα και κατέβασε την πόλη σου. Κοίταξε, εδώ θέλετε να είμαι σαφής. Εγώ θέλω να είμαι και εγώ σαφής. Κύριε Χατζημανόλη, θα είμαι σαφής. Εάν θα είμαι υποψήφιος για δήμαρχος, δεν θα την παραδώσω τη βουλευτική μου έδρα. Αν εκλεγώ, τότε. Δεν έχω λόγους. Γιατί. Άρα μου λέτε ότι αν σας ζητηθεί αυτό σε εσάς τον κύριο Καλατζή, τώρα βέβαια εσείς δεν μπορείτε να απαντήσετε για τον κύριο Καλατζή. Σωστά. Εγώ για να απαντήσω. Ρωτάω για εσάς, αφήστε τον κύριο Καλατζή. Για εσάς ρωτάω. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν κρύβω μέσα από το δάχτυλό μου. Όχι, δεν θα παραιτηθώ από βουλευτής.